Κύριε Μαυρή, δεν βρισκόμαστε στον παιδικό σταθμό τη Αμμούδα ή κάποιον άλλο παιδικό σταθμό. Είμαστε στο Χριστό Γυμναστήριο του Αγίου Νικολάου που έχουν μεταφερθεί εδώ τα παιδιά από την Αμμούδα λόγω θέματος με την εγκατάσταση τη περιοριστική ασφάλεια. Πώς εξελίσσεται το όλο θέμα? Σήμερα είναι η πρώτη μέρα που τα παιδιά έχουν έρθει εδώ. Πώς το έχουν αντιληφθεί τα ίδια οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί? Κύριε Κορομπίλια, από χθες το προσωπικό ήρθε εδώ, καθαρίσαμε το κλειστό γυμναστήριο για να το παραδώσουμε, να έρθουν σήμερα τα παιδιά. Περιμέναμε 90 κάτι και μας ήρθαν τελικά γύρω στους 70. Οι γονείς εντυπωσιασμένοι από την όλη κατάσταση, από την ασφάλεια που παρέχουμε. Το γυμναστήριο είναι πεντακάθαρο, το κλειστό είναι πεντακάθαρο. Η παιδαγωγή απασχολούν τα παιδιά. Δηλαδή το πάμε πάρα πολύ καλά. Είμαι πολύ ευχαριστημένο με την όλη κατάσταση. Εντάξει, κάποια παιδιά άλλα έχουν πάει σε παιδικό σταθμό τη Κριτσά, αν δεν κάνω λάθο. Τα βρέφη, 19 βρέφη, έχουν πάει στο βρεφονιπιακό σταθμό τη Κριτσά. Κατά ανάγκη, δεν είχαμε άλλη επιλογή. Προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι γονείς, οι οποίοι δουλεύουν συνήθως και οι δύο ή ο ένας, ή δεν έχουν κάποιο παππού να το κρατήσει. Δηλαδή, πιστεύω ότι κάναμε αυτή την προσπάθεια για να βοηθήσουμε ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά είχαν ανάγκη. Δεν ήταν για να παρκάρουμε απλά τα παιδιά, ήταν ότι δεν μπορούσαμε λόγω της έναρξης της τουριστικής περίοδου να κάνουμε κάτι άλλο. Ήταν ή αυτό που κάναμε, ή να τα κρατήσουν σπίτια τους με όλες τις συνέπειες που θα είχε για τα επαγγέλματά τους, για τα έσοδα που θα είχαν. Πρόεδρο στην Ευρία του Δημοτικού Συμβουλίου, το θέμα αυτό συζητήθηκε πάρα πολύ και υπήρχαν και πάρα ενστάσει από συμβούλου του αντιπολίτευση. Τελικά, βεβαίως, η λύση που έχει επιλεγεί είναι σαφώ καλύτερη από την Ναι, κοιτάξτε, κύριε Κορομπίλια, μαζί με την προϊσταμένη του τμήματο, την κυρία Ρομπελάκη, γυρίσαμε πάνω από 15 χτίρια και την κυρία Γάλλου, προ τιμή τη, με βοήθησε. Γυρίσαμε πάνω από 15 χτίρια προκειμένου να βρούμε το κατάλληλο. Το συγκεκριμένο κτίριο με μικρέ παρεμβάσει, όπω ένα δίχτυ ασφαλεία κτλ., καθαριότητα του τουαλετών κτλ., ήταν έτοιμο να αποδοθεί στα παιδιά. Και πραγματικά είχε δίκιο και η κυρία Ρουμπελάκη και εγώ στην επιλογή του συγκεκριμένου κτηρίου. Το πάτωμα είναι μαλακό. Όπως σε περίπτωση κάποιο παιδάκι πέσει, δεν παθαίνει κάτι. Είναι ασφαλές. Τέλος πάντων, κρίθηκα από το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, από την κυρία Χανιωτάκη, της απάντησα νομίζω σε όλες τις ερωτήσεις. Αυτός που αντέδρασε λίγο ακραία, δεν έχω να πω κάτι, πρόβλημα του καθενός που θα κάνει, ήταν ο κύριος Αλεξάκης, ο οποίος ως μηχανικός είπε ότι τον Αύγουστο οι εταιρείες είναι ανοιχτές. Μάλλον δεν έχει σχέση με το αντικείμενο των εταιρεών και κάπου δεν ξέρει ή δεν έχει δουλέψει ο άνθρωπος ή δεν γνωρίζει πώς δουλεύουν οι εταιρείες, γιατί εγώ ξέρω τον Αύγουστο οι εταιρείες είναι τις άδειες στο προσωπικό. Και αυτό είπε και ο εργολάβος, αυτό μας είπε και η τεχνική υπηρεσία να κάνουμε. Οπότε ακολουθήσαμε τις συμβουλές της τεχνικής υπηρεσίας, του εργολάβου κτλ. Δεν έχω κάποιο συμφέρον εγώ να δώσω στον εργολάβο αυτό. Εξάλλου, είπε και ο κύριος Ξένος προχθές στην συνεδρίαση ότι όσο πιο νωρίς, τόσο πιο καλά. Δεν το είχα σκεφτεί, γιατί εγώ δεν θεώρησα ότι έπρεπε να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό που είπα ήταν η πραγματικότητα. Ούτε ευλογώ τα γένια μου, ούτε τα γένια του εργολάβου. Δεν έχω κάποιο συμφέρον εγώ να πάει ο εργολάβος Αύγουστο ή Ιούλιο ή. Αλλά ήταν η ιδανική περίοδο, γιατί είχαμε τις ελάχιστες μέρες που δεν ήταν αργίες. Μεταξύ, από ό,τι μαθαίνουμε, από εβδομάδα που ξεκινήσουν κάποιες δράσεις θελοντικές από διάφορες φορείς του Αγίου Νικολάου για να βοηθούν τα παιδιά και να παίζουν μαζί τους και να τα απασχολούν. Βεβαίως. Έχουμε την κυρία Χανιωτάκη, έχουμε το ΚΔΑΠ του κυρίου Καστελιανάκη και έχουμε και την κυρία Σιλιγάρδου που προσφερθήκανε εθελοντικά να απασχολήσουν ο κάθε ένας ένα δίωρο σε μία μέρα τα παιδιά προκειμένου να περάσει ο χρόνος πιο ευχάριστα. Επίσης, δεν παρέχουμε μεν φαγητό, αλλά παρέχουμε ξηρά τροφή. Ένα πρωινό και ένα εντεκατιανό και τα πάνε τα παιδιά σπίτια γιατί δεν σχολάνε νωρίς. Όχι, τρώνε σπίτι του στο κανονικό φαγητό. Τώρα ελπίζουμε ότι η επόμενη εβδομάδα θα κυλήσει με τις εργασίες στην Αμμούδα και μετά το Πάσχα θα πάει. Ήδη αυτή τη στιγμή, από εκεί έρχομαι τώρα κύριε Κορομπίλια, ο εργολάβος έχει ξεκινήσει, έχει αρχίσει και δουλεύει. Είπαμε να μην τον νοιάζει η όχληση, συνοηθήκαμε με την αστυνομία, να μην τον ενδιαφέρει η όχληση, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία. Έστω και αν χρειαστεί να δουλεύει και σε ώρες κοινής ησυχίας. Θα δούμε πώς θα το κάνουμε αυτό.